Κυρίες και κύριοι, διάγουμε ένα τροπικό καλοκαίρι με πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, στο κέντρο του οποίου υπάρχει η επιδίωξη της χώρας και αυτό είναι το βασικό. Μαζί με αυτό που κάνει το γεωτρύπανο, το West Capella, στη Μεσόγειο, στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ, αυτές είναι οι δύο μείζονος ενδιαφέροντος ειδήσεις. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η χώρα θα προσπαθήσει να βγει δοκιμαστικά στις αγορές. Ο πύχης είναι κάτω από το επιτόκιο που πέτυχε να πάρει όταν βγήκε δοκιμαστικά κατά τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση Σαμαρά στα μέσα περίπου του 2014. Η κυβέρνηση προσδοκά 4,90 ήταν τότε. Τώρα προσδοκά ένα 4,4 με 4,3. Θα είναι η αρχή της απαλλαγής της χώρας από τα μνημόνια. Μακάρι. Σε κάθε περίπτωση είναι το μείζον γεγονός του καλοκαιριού. Αυτό και το γεωτρύπανο που χτυπάει στον υποθαλάσσιο χώρο στο οικόπεδο 11. Από αυτό εξαρτώνται πολλά για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, κυπριακού και ελλαδικού. Τώρα, συζητούμε εδώ για το τι θα γίνει σε ό,τι αφορά τις αγορές και την πορεία της οικονομίας. Κύριε Ρώση. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω με δύο παραδείγματα. Σε συνάφεια και με αυτά που προηγήθηκαν. Βεβαίως. Να έχει ηρμό η συζήτηση. Στο 4,95 που λέτε, είχαμε επιτόκιο με ανοιχτές τράπεζες. Όχι με κλειστές τράπεζες. Γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι κλειστές. Πρώτο παράδειγμα. Αν εγώ θέλω να κάνω μια εισαγωγή που μιλάμε για την αγορά από το εξωτερικό, θέλω τουλάχιστον 15 μέρες για 3 χιλιάρικα να πάρω έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος για 3.000 ευρώ πράγματα. Οπότε αγορά. Δεν φαντάζομαι να μπείτε τόσο γρήγορα όσο ο Ρουβίκονας. Όχι, εμείς μπαίνουμε πιο αργά. Λοιπόν. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Κάποιοι τους βοήθησαν λοιπόν, να μπουν. Ακούω λοιπόν για την έξοδο στις αγορές. Ας συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι πάμε να βγούμε στις αγορές. Χωρίς να έχουμε σχέδιο πώς, πότε και πόσο, υπάρχουν δύο σενάρια. Το ή θα βγούμε στις αγορές, που εγώ να πάρω ότι είναι το καλό σενάριο. Υπάρχει όμως και το σενάριο να μην βγούμε στις αγορές. Εσείς θέλετε να μην βγούμε στις αγορές για να πέσει ο Τσίπρας να γίνει το παθό κυβέρνηση. Κύριε Παναγιώτοπουλε, τώρα μην βγούμε. Είναι δυνατόν. Αφήστε να σας πειράξω τώρα. Να μην πειράξω. Είναι δυνατόν. Σαν άνθρωπος της αγοράς. Τον έχουμε πεθάνει έτσι, στην εκπομπή. Να μην πειράξω όσο θέλετε. Το κόβουμε κομμάτια κάθε μέρα. Να πειράξουμε και εσάς. Να τελειώσω όμως αυτό γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχει και η περίπτωση λοιπόν να μην βγούμε στις αγορές. Εκεί πέρα τι κάνουμε. Εσείς θέλετε να βγούμε ή να μην βγούμε. Εύχεστε να βγούμε ή δεν εύχεστε. Μέσα την καρδιά μου. Και σαν άνθρωπος της αγοράς. Και έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Είμαστε Έλληνες πολίτες έτσι, όλοι. Λοιπόν. Και θέλουμε εγώ το καλύτερο αυτό που για τον φωνάζω τόπο. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Είναι στο εθνικό σχέδιο. Και να είχαμε ένα σχέδιο που να συμφωνούσαμε όλοι μαζί σήμερα. Αυτό λέγαμε από την αρχή, χρόνια τώρα. Και η φοβγεννηματά και η δημοκρατική συμπαράταξη. Με συνέπεια, αλλά... έτσι. Για πείτε λοιπόν, μου. Και λέω, λοιπόν. Εσείς που είστε και στην δρόσα οικονομία, έχουμε, λοιπόν, πώς είμαστε όλοι εδώ. Θέλω να μου πείτε, βλέπετε ότι θα το πετύχει ένα, η κυβέρνηση. Ένα παράδειγμα. Γιατί είναι θέμα λίγων ημερών. Δεν μπορεί τον Αύγουστο να κάνει το εγχείρημα. Εγώ θα σας πω το εξής. Ότι άκουσα στα δύο χρόνια αυτά με κλειστές τράπεζες ότι σε τρεις μήνες θα ανοίξουν οι τράπεζες, σε δύο μήνες θα ανοίξουν οι τράπεζες, σε πέντε μήνες θα ανοίξουν οι τράπεζες. Θα κλείσει αξιολόγηση, θα ξανακλείσει αξιολόγηση κτλ. Και θέτω ένα ερώτημα. Αντέχει η οικονομία? Το αν δεν βγούμε στις αγορές. Το αν δεν βγούμε. Αν δεν βγούμε, που δεν το λέει κανένας. Θα είναι στραπάτσο μεγάλο. Γιατί, όχι στραπάτσο. Εγώ όχι στραπάτσο. Γιατί θα είναι το πέμπτο μνημόνιο και θα γελάσει κάθε πεκραμένος. Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Ένα είναι αυτό. Έχουμε μετά ένα άλλο θέμα που δεν άγεται το αν θα βγούμε στις αγορές ή όχι. Που αυτό λέγεται καθημερινότητα. Στο οποίο δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό. Και τι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Επιδείνωση έχουμε προς το χειρότερο. Θα σας πω λοιπόν. Και υπάρχουν δύο ζητήματα. Σταύρωση η κυβέρνηση του μέσου Έλληνα και της Ελληνίδας. Ή δεν θέλει και δεν μπορεί. Ή δεν θέλει και δεν μπορεί. Ή μπορεί να μην θέλει. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Ένα πολύ απλό. Αν καταθέσεις λοιπόν. Και χαίρομαι που είναι εδώ άνθρωπος των οικονομικών να μας τα πει. 10.000 ευρώ σήμερα στην τράπεζα. Θα πάρεις ένα τόκο 100 ευρώ. Έτσι. Για την ακρίβεια 93 ευρώ. Το χρόνο λέτε. Το χρόνο, ναι. Αν δανειστείς μέσω πιστωτικής κάρτας ή πάρεις ένα δάνειο ναι. σήμερα, 10.000 ευρώ, στο καλύτερο σενάριο θα δώσεις 2.300 πίσω. Αυτό από μόνη της, για όσο ξέρει οικονομικά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομία, δεν υπάρχει αγορά. Καταρχήν, κάνετε ένα βασικό λάθος. Δεν μπορείς να δανειστείς. Εγώ σας λέω το σενάριο ότι πάω να δανειστώ. Ναι. Λοιπόν, λέτε το αισιόδοξο σενάριο. Το αισιόδοξο σενάριο, τι μου πλέον, αυτό θα βάλω 15 σπίτια υποθήκη για να πάρω 10.000. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας. Θα πω στον κύριο Καράμπελα λοιπόν. Που με τόσο έτσι πάθος, ας πούμε, λέει ότι. 23% δανείζεται. Ορίστε. Ρωτήστε, ξέρω εγώ, τρελά. 23% δανείζεστε. Με 10% επιτόκιο
θα δώσω 2 χιλιάρικα πίσω. Να το, όρισε το συνέδριο. Τα 10 χιλιάρικα με 10% θα δώσετε 2.300. Τι θα πληρώσω ένα χρόνο. Επειδή με δηλώσατε στην πενταετία. Γι' αυτό απαντάω. Μα προφανώς θα το πληρώσω στην πενταετία. Αν δεν έχει και εδώ πέρα εξαιρετικό. 8,8% πανέφυγε αυτό το δούλος, όταν τα γύρω από τα διευθύνου πήγες στην Γύρω. 800 ευρώ κύριε. Δείτε το. 800 από χρόνο. Το χρόνο. Για να αποπληρώσω. Για να αποπληρώσω. Πάει σε μια πενταετία. Για να αποπληρώσω σε μια πενταετία που δεν... Τέλος πάντων, επειδή δεν πρέπει να μιλάμε αλχημίες, όχι ότι είναι μικρό. Είναι αλχημία αυτό. Αλλά να λέτε ότι σε ένα χρόνο θα πλήρωνες 2.400. Όχι σε ένα χρόνο κύριε. Στο βάθος θα το αποπληρώσεις σε ένα χρόνο. Για ένα χρόνο θα το αποπληρώσεις μια πενταετία. Ότι αν καταθέσω 100. Όχι, είναι σαφές, είναι σαφές. Ορθώς όμως το διευκρινίζετε. Πολύ ωραία. Γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ορθώς ο κύριος Πεπές σας έθεσε το ερώτημα και ζήτησε διευκρίνηση. Ξαναλέω λοιπόν. Και οι δύο ορθώς πράξατε λοιπόν. Και λέω λοιπόν. Πάμε, προχωράμε. Θα μου αφήσετε άφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου. Και όταν ήμουν υπουργός εργασίας, μου κατέλαβε τρεις φορές στο γραφείο. Λοιπόν, προσέξτε, αλλημονό μας. Έλεγα λοιπόν για τον κύριο Καράμπελα, λοιπόν, που με τόσο έτσι πάθος, ας πούμε, λέει ότι όλοι εμείς καταστρέψαμε και δεν κάναμε. Που εγώ είμαι σε. Στοιχεία και ιστορία. Θα με αφήσετε και. Επειδή είμαι πολύ καλά στην ιστορία. Πάμε. Θα του πω λοιπόν, σαν νέος άνθρωπος, εκπροσωπεί το πιο παλιό χώρο μέσα σε αυτό το μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ με τον ΑΝΕΛ. Και είναι πραγματικά εξωφρενικό να μιλάει ο ΑΝΕΛ για νέο. Πιο νέο, γιατί ο κύριος Καμένος πού ήταν. Από αυτούς που αντιδρούσαν σε όλα. Πού, από αυτούς λοιπόν, ήταν από αυτούς που αντιδρούσαν σε όλα τα οποία θέλατε να περάσετε. Θα ακούσετε λοιπόν. Και στην Δημοκρατία και στο λοιπόν, ΠΑΣΟΚ. Σήμερα λοιπόν, ναι. Θα σας πω λοιπόν για τον κύριο Καμένο, ναι. Με όλο το σεβασμό προς την εκπομπή και προς τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ότι αυτό που γίνεται σήμερα με τον κύριο Γεωργίου είναι ανήκουστο. Να δηλώνετε σήμερα από στελέχη της κυβέρνησης δική σας για τον εκτοχιασμό του λίμματος πλέον ευθύνεται η κυβέρνηση 4-9 του Καραμαλή. Και ο κύριος Καμένος, εγώ τι τα λέω, ναι. Εγώ τα λέω. Ναι. Χτες ο κύριος Ζαχαριάδης το είπε σε κανάλι. Ναι. Σήμερα στελέχη δική σας και ο κύριος Τσίπρας περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν. Ότι για το 4-9, για τον εκτροχιασμό, τοποθετηθήκατε εσείς πριν από εκείνους. Λοιπόν, τι είναι αυτό που λέτε, αυτά είναι δικά σας. Το πιο και μιλάτε παλιό για ένα και από το παλιό. Το πιο παλιό και από το παλιό. Και δεύτερο, θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή αύριο θα γίνει μια εξεταστική για τον πρόεδρό σας. Α, μην πάμε σε αυτό, θα πάμε μετά. Κύριε Ρώση, θα πάει αλλού η συζήτηση. Θέλω να ακούσουμε το πάμε, παρακαλώ. Κρατήστε το αυτό για μετά. Κρατήστε το. Λοιπόν, σας παρακαλώ θερμά. Λοιπόν, για να το κλείσουμε τον πρώτο κύκλο. Η αγορά είναι παγωμένη. Το ξέρετε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Το φιάσκο των τηλεοπτικών αδειών δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σας είχα πει επανειλημμένως, ακούτε για το TAF2 που λέμε τώρα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ότι θα χάσουμε τα κριτικά μας στα νησιά σήμερα που μιλάμε για την Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό, φάσμα που δεν χρησιμοποιείται, καταλαβαίνετε, υπέρ τρίτων. Δηλαδή θα κάνει εκπομπή ο Τούρκος και θα μπαίνει και θα εκπέμπει μέχρι την Εύβοια και εμείς δεν θα έχουμε φάσμα συγνωτήτων να εκπέμπει τα ελληνικά κανάλια. Αφού θα πάμε στο διάστημα τώρα. Μα γιατί τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Μα μπορείτε, κύριε Καράμπελα, συγγνώμη. Γιατί. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε, θα ακούσετε λοιπόν. Θα διαβάσετε και θα δείτε στην επόμενη εκπομπή να τα πάμε στον κύριο Παγιωργίου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί είστε με την άμυνα και είναι σημαντικό. Θα χάσουμε το ψηφιακό μας φάσμα στα κριτικά νησιά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Συμβαίνει. Και ελπίζω να μην είναι έτσι. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Και μάλιστα το λέει το Πασόκ του Τσαλάν των ημείων τη Μαδρίτη. Δηλαδή προ Θεού. Λοιπόν, εάν δεν πάμε γρήγορα, και κύριε Πέπε, μιλάω σε εσάς γιατί είναι σημαντικό. Και δεν πάμε στην ψηφιακή τηλεόραση, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Φάσμα που δεν καταλαμβάνεται πάει υπέρ τρίτων. Μάλιστα. Το TAF2. Θα χτυπάνε με φάσμα και δεν θα βλέπουν τα νησιά μας. Κύριε Ρώση, κατεγράφει. Μας, τηλεόραση ελληνική. Κατεγράφει. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Είχαμε κινητοποίηση σήμερα. Και είδα ότι ήταν εξαιρετικά δυναμικές και συσπήρωσαν αρκετό κόσμο. Εγώ πήρα θέση. Με ξέρετε ποιος είμαι, τι πρεσβεύω. Δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι δεξιός. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι το ελληνικό κεφάλαιο, στο οποίο πιστεύω, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει καινούριο πλούτο για να πάμε και σε πολιτικές αναδιανομής υπέρ των οικονομικά αδυνάτων, θα μπορούσε στον τομέα του τουρισμού να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό του. Στον τομέα του τουρισμού έχουμε συσσόρευση κάποιων κερδών.
Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε γιατί πάει καλά ο τουρισμός. Νομίζω ότι ποια είναι η κατάσταση για τους εργαζομένους εκεί. Νομίζω ότι σήμερα είμαι υπομονετικός, αλλά είμαι και από τις 4 τα ξημερώματα ξύπνιος με τη σημερινή κινητοποίηση, γι' αυτό και δίνω υπομονή. Αισθάνομαι μάλλον ότι είμαι και λίγο παράτερος, και εγώ και οι εργαζόμενοι από αυτό το τραπέζι και από την κουβέντα. Και όλοι θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό. Δεν γιατί έχουμε κυφήνες στην εκπομπή. Όχι. Είναι παραγωγικοί άνθρωποι όλοι. Τους τιμώνους. Ανεξάρτητα αν διαφωνώ ή συμφωνώ. Εγώ εκπροσωπώ τους εργαζόμενους, του κλάδου μου και γενικότερα. Να σας πω τώρα τι εννοώ. Ακούστε τώρα. Σήμερα είχαμε κινητοποίηση, αλλά τι έξοδο στις αγορές μου λέει τώρα. Εδώ τα κόμματα που εκπροσωπούν οι κύριοι που είναι σε αυτό το τραπέζι εδώ, μας έχουν δείξει την έξοδο από τη ζωή από το 2010 και ντεύθεν. Την έξοδο από τη ζωή. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, ας πει ένας από αυτούς, ας κάτσει απέναντι από ένα σερβιτόρο 22 χρονών που πρέπει να ζήσει με 410 ευρώ. Ας πάει κάποιος να πει μισή κουβέντα σε μια καμαριέρα η οποία στον τέταρτο μήνα δουλειάς από τους 6 που θα δουλέψει είναι σακατεμένη και τελειωμένη. Ας πάει να πει κάποιος σε κάποιον εργαζόμενο ο οποίος θέλει να σηκώσει μισό κεφάλι και να πει ρε παιδί μου φτάνει πια δεν αντέχω άλλο. Και του την έχουν ρίξει την καρπαζιά πάνω το κεφάλι. Εδώ σήμερα Γενικός Διευθυντής Ξενοδοχείου, Κεντρικού Ξενοδοχείου της Αθήνας, πήγαμε εκεί από το πρωί για να δώσουμε και την ελπίδα και τη δυνατότητα σε έναν κόσμο να αντιδράσει με απεργία και τράβαγε τις εργαζόμενες μπροστά μας εκεί, μπροστά στο ξενοδοχείο, να τις πετάξει μέσα εργαζόμενους από δουλεμπορικό, οι οποίες παίρνουν 3,60 στην κυριολεξία, άσε που ανάθεμα και αν πληρώνονται, γιατί πού να ξέρεις και αν το δουλεμπορικό τους πληρώνει. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν πρόκειται να βάλει στο πλάνο και στο κάδρο τίποτα από όλα αυτά. Κανένας. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟ, ούτε κανένα. Σας πω τι μας είπαν σήμερα στο Υπουργείο. Γιατί δεν μπορεί όμως όλοι να κάνουν λάθος. Πήγαμε στο Υπουργείο, σας πω. Αφήστε το κουκουέ τώρα. Εγώ εδώ είμαι το ΠΑΜ. Ακούστε. Τη προοπτική ευτυχία του κόσμου. Ακούστε τι μας είπε σήμερα ο εκπρόσωπος. Γιατί κύριε Παγιοριού και στη Σοβιετία είδαμε τι έγινε. Ακούστε, γιατί μην τα πω και σε εσά τώρα. Γιατί πλούτο παράγουν οι εργάτες και όχι το κεφάλαιο. Αλλά το κεφάλαιο και οι εργάτες παράγουν. Όλοι μαζί παράγουν πλούτο σε μια. Σήμερα λοιπόν πάμε στο Υπουργείο και λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Του λέμε τι θα γίνει ρε με όλα αυτά. Δίκιο έχετε σε όλα αυτά, αλλά υπομονή. Η έξοδος είναι μπροστά. Εγώ το φως στο τούνελ το ακούω από το 1986. Εσείς είστε και λίγο πιο παλιός και άλλοι εδώ πέρα θα θυμάστε. Από το 1986 την έκφραση το φως στο τούνελ την ακούω. Ειδικά τώρα όμως, σε αυτό το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο, με αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, νομίζω ότι τον έρχεται κάποιος και να λέει να περιμένουμε τον Αύγουστο του 2018. Μπας και καταστούν υποχρεωτικές οι συλλογικές συμβάσεις των 586 ευρώ μεικτά ή 511 για το νέο κάτω των 24, νομίζω ότι μεγαλύτερη κοροϊδία από αυτή δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν, γιατί εγώ δεν έχω νομίζω και λόγο στην υπόλοιπη κουβέντα. Πώς νομίζω ότι εμείς εργαζόμενοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακούστε τώρα, εμείς εργαζόμενοι στον τουρισμό μας θυμάστε και από το 4. Λέτε, σας χάνουμε και κατάληψη στο γραφείο. Γιατί τότε και από αυτό το πάρτι το μεγάλο κάτι διεκδικούσαμε. Βέβαια, εσείς προς τιμήν σας είχατε συγκεντρώσει και αυτό που λέτε κεφάλαιο στο Υπουργείο σας μαζί απέναντι και με εμάς. Και κάναμε μια σημαντική κουβέντα τότε, την οποία αναδείχθηκαν σοβαρά ζητήματα. Η πρώτη φορά στον τουρισμό. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τα δύο μέρη στο ίδιο τραπέζι, να βρούμε κάποιες λύσεις. Εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Αν λοιπόν το μοντέλο ανάπτυξης είναι αυτό, με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα, με τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικά έσοδα, με αυτό το μεγάλο, τα απίστευτα ρεκόρ, τα οποία τα πανηγυρίζουν από τη μια χρονιά στην άλλη. Αν αυτή είναι η ανάπτυξη που θέλουν να φέρουν στον τόπο και στους υπόλοιπους κλάδους, τα οποία δεν έχουν λέμε ευθέως τώρα στον κόσμο, τους λέμε ευθέως να πει. Λέμε στους τηλεθεατές και στους εργαζόμενους ευθέως, τότε υπάρχει προσέχετε, διότι μεγαλύτερη απάτη από ανάπτυξη καπιταλιστική που να ωφελεί και τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, ούτε υπήρξε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, αλλά ούτε και στο μέλλον. Λοιπόν, κύριε Καράμπελα, δύο λεπτά, σιγά. Κύριε Καράμπελα, το επιχείρημά του έχει λογική. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να προτείνει εναλλακτική λύση,
Γιατί για μένα αυτά που συνέβησαν στον υπαρκτό σοσιαλισμό δεν μπορεί να αποτελέσουν λύση. Υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις και αλλά. Εγώ δεν λέω αφήστε τώρα τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Η συλλογική του έχει βάση η συλλογική. Ας πάρουν εδώ να κάνουν υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις. Η συλλογική του έχει βάση. Δεν μπορώ να την πετάξω. Το σοσιαλισμό να μου. Δεν μπορώ να την πετάξω. Η κριτική του έχει βάση. Δεν μπορώ να την πετάξω καλά τον αφήστε. Κύριε Μαρκόπουλε, ξέρω την άποψή σας. Ας καταργήσουν τα δουλεμπορικά. Εγώ θα ήθελα να δω και ένα συντηρητικό κόμμα, ένα φιλελεύθερο, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Να έχει συνδικαλιστικό βραχείο, ένα δυνατό, πραγματικό, όχι έργατο πατερικό, και να πάει εκεί, στον χώρο των ξενοδοχείων, να πήρε παιδιά, εδώ έχουμε, βγάζετε κέρδη. Δώστε και κάτι στον εργαζόμενο. Για πρόσωπή του σήμερα στην πλατεία. Δώστε στον εργαζόμενο και κάτι. Μην τους κάνετε μπαλιά στο κουκουέ όλους. Θα δυσαρεστήσω τον κύριο Παγιοργίου τώρα. Μην τους κάνετε πάσα στο κουκουέ όλους τους εργαζομένους. Μου κάνετε καράμπελα. Έρχομαστε σε σας, έτσι θα τους είχαμε πάρει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν με επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό και στο συνομιλητή, βεβαίως μπορεί να έχουμε και πράγματι έχουμε διαφορετική κοσμοαντίληψη, διαφορετική κοσμοθεωρία. Αλλά σέβομαι απολύτως τις απόψεις αυτές. Θέλω όμως να πω ότι και εμείς και στην νεολαία, ας πούμε, εγώ που εκπροσωπώ, που έχω την τιμή και στο κίνημα, έχουμε εργαζομένους, είμαστε εργαζόμενοι. Έχουμε περάσει από όλους αυτούς τους κλάδους. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προήρθαμε από τζάκια και από πλούσιες οικογένειες. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Θα πρέπει να πω εδώ κάτι το οποίο πολλές φορές οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος ή του ΠΑΜΕ ξεχνάνε. Το γεγονός ότι όταν υπάρχουν αρνητικοί συσχετισμοί δυνάμεων, πράγματι υπάρχουν προβλήματα τα οποία για να επιλύσεις χρειάζεται σχεδιασμό. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι υπάρχει απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Εδώ υπάρχει πλήρης διάλυση στον και τόπο και την έφερε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Έγινε μεγαλύτερη η απορρίθμιση. Θα σας απαντήσω. Δυστυχώς. Ίσα από το 18 ελαστικοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο οι σχέσεις. Θα σας πω όμως αυτό που δεν λένε στο κουκουέ πολύ συχνά. Ότι όταν είναι αρνητικός ο συσχετισμός δυνάμεων, μάχεσαι για να ανατρέψεις αυτή την κατάσταση και να τον κάνεις θετικό. Και αφού τον κάνεις θετικό και δυναμώσεις εσύ ως χώρα, τότε αρχίζεις και διεκδικείς και ασκείς πολιτική. Αυτή τη στιγμή, λόγω ελαίου Πασό και Νέας Δημοκρατίας, βρισκόμαστε σε επιτροπία και ο βασικός στόχος είναι τώρα να ξεφύγουμε. Να ναι, αλλά ξέρετε καλά ότι η επιτροπία στη χώρα υπάρχει ελαίου Δημοκρατίας. Γιατί όμως δεν καλεί την εργοδοσία στον χώρο των ξενοδοχείων. Στην Δημοκρατία. Να τους βοηθήσει. Ο καλόγονος είναι στην Δημοκρατία. Γιατί να βοηθήσουν τους εργαζομένους. Ήταν από αυτούς που μάχονταν απέναντι σε τέτοιου είδους πολιτικές. Γι' αυτό στο Πασόκ, και όσοι είναι παλιοί στην Δημοκρατία το ξέρουν, γι' αυτό στο Πασόκ ήταν από εκείνους που λέγανε ότι δεν συνομιλούμε με τη Νέα Δημοκρατία αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μπροστά. Γιατί έβγαζε από το 90 ακόμα σκάνδαλα, μίζες, κακονομία, πολυνομία, όλη αυτή τη διαχείριση με το πελατειακό σύστημα και το τερατούργημα που φτιάξατε και λέτε κράτος. Ο Καμένος από τη δεκαετία του 90 φώναζε για αυτά τα θέματα. Όταν λέτε φτιάξαμε, άρα λοιπόν, εννοείται. Για να συνεχίσω στην απάντηση του, για να συνεχίσω στην ερώτηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, να πω ότι όταν είναι αρνητικός ο συσχετισμός δυνάμεων, πρώτα τον αλλάζεις. Έχεις εθνικό, εθνικό στόχο να ξεφύγεις από την επιτροπή. Μα πάει καλά ο τουρισμός. Ρωτάω γιατί δεν επωφελούνται και οι εργαζόμενοι. Γιατί, κύριε Παναγιώτο, δεν καταλαβαίνουμε ότι τα αστικά κόμματα δείχνουν γιατί μια εικόνα η οποία είναι αποθητική έτσι. Έτσι είναι. Αν δεν ξεφύγουμε από σπρώχνετε την επιτροπή αυτή, σπρώχνουμε τον κόσμο στον κομμουνισμό έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή στην άκρα δεξιά κάποιους. Κύριε Μαρκόπουλε, χάθηκε ο κόσμος να βγει και η Νέα Δημοκρατία. Το σημαντικό πάντως είναι να καλέσει τους εργοδότες των ξένων από τον χώρο του τουρισμού. Έχετε διατελέσει με επιτυχία υπουργός τουρισμού και το λέω εγώ. Θα πει ο κ. Μαρκόπουλος στα γενικά. Και να του πει ότι δώσε και στον εργαζόμενο. Παραλάβαμε χάος. Κύριε Παπαγεωργίου, μην προτρέχετε. Η χώρα βρίσκεται σε χάος. Έχει διατελέσει υπουργός τουρισμού. Μα ένα λεπτό. Δεν είμαστε όλοι. Μα ένα λεπτό. Μα δεν είπα από την όλη εργοδοσία. Μιλάμε για τον τουρισμό. Κύριε, παρεξηγείτε αυτά που λέω. Όλοι ανεξαιρέτητε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, μισό. Κύριε Ρώση, μην παρεμβαίνετε άλλη φορά. Γιατί πάτε την μπάλα αλλού. Κύριε Παναγιώτοπουλε, 9.900 ξενοδοχεία υπάρχουν στην Ελλάδα. Η συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται σε 99. Ποιος, τι μου λέτε τώρα,
Δεν είναι όλοι οι εργοδότες έτσι. 99 στους 9.900, το 1%. Εσείς το κάνατε τώρα. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Έλληνα. Άμα κάνατε παλιές τέτοιες, θα σας πω. Ελάτε, ελάτε όμως. Πώς είναι έτσι δηλαδή. Πώς είναι έτσι. Σε κάθε επιχείρηση το πάμε απ' έξω και όταν πάει κάτι στραβά πάει και κλείνει την επιχείρηση. Τώρα μην τρελαθούμε. Ούτε μία δεν βρήσαμε. Έλα τώρα. Ούτε μία. Τα κάναμε τώρα μπάχαλο. Να μου βρείτε μία. Μία πείτε μου μία. Πείτε μου μία επιχείρηση που έκλεισε το πάμε. Μία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου αρχίσετε πάλι την κύριε Παπαγεωργίου, θα πω πρώτα για τον τουρισμό και ύστερα θα πω για το πάμε. Ελάτε. Επειδή τώρα ρωτάτε πολλά και θα πάρετε απαντήσεις. Πάμε, πάμε για τον τουρισμό. Δεν έχουμε χρόνο. Ο τουρισμός, αγαπητοί μου, εντάχει. Είναι ο μόνος τομέας, ο οποίος φέρνει χρήματα στη χώρα. Πλέον. Είναι ο μόνος τομέας. 14 δις. Όχι 14 δις. Όχι 14 δις. Παραπάνω. Παραπάνω. 14% του ΑΕΠ έχει φτάσει. Που σημαίνει πάνω από 30 δις. Αυτό σημαίνει 30 δις. Βεβαίως. Αυτό είναι το πραγματικό όφελος του τουρισμού. Και το χρήμα το οποίο φέρνει ο τουριστικός τομέας, εγώ θα μπορούσα να πω τα ανάποδα, αλλά η χώρα είναι χώρα και την αγαπάμε όλοι. Έτσι, και επιβιώνουμε σε αυτήν. Τα χρήματα που φέρνει ο τουρισμός στη χώρα είναι τα μόνα χρήματα. Τα καθαρά, τα συστηματικά, αυτά που έρχονται κάθε χρόνο και αυξάνονται και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας μειώνουν το χρέος. Τα χρήματα αυτά ανήκουν όλα στον τομέα του τουρισμού και στους εργαζόμενους. Όχι, ανήκουν στη χώρα. Όπως ανήκουν τα χρήματα των εργαζόμενων στη βιομηχανία όταν υπήρχε, αυτών που δουλεύουν στην αγροτιά, εμένα που είμαι γιατρός, του κυρίου Παναγιωτόπουλου που είναι δικηγόρος και όλων των εκλεκτών που είναι σε αυτό το τραπέζι. Γιατί γίνεται. Έχει δίκιο ο κ. Παπαγεωργίου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί γίνεται αυτό σήμερα, γιατί το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του εργαζόμενου, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, παντού, έχει εκραγεί. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Και επειδή η αγορά έγινε ζούγκλα, γιατί η ζήτηση είναι πολλαπλάσια δυστυχώς από την προσφορά, έτσι. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι έτσι. Δεν είναι δυνατόν με νόμους αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, δυστυχώς αυτή την ώρα να φτιάξει. Ούτε με παρενέσεις μπορεί να φτιάξει. Και το ελληνικό κεφάλαιο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Αφήστε οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί. Ακούστε λοιπόν. Αφήστε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αυτή την ώρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν θα σταματήσουν οι δείκτες της ανεργίας να χτυπάνε το κόκκινο. Όταν η ζήτηση για τη δουλειά θα είναι περίπου εκεί που είναι και η προσφορά. Όταν θα φτάσουμε εκεί, ποτέ. Να ξέρετε ότι όλοι, δεν ξέρω πότε, ποτέ όταν καταφέρουμε. Ποτέ δεν όταν καταφέρουμε. Πρέπει και στην προσπάθεια αυτή δεν είμαστε μόνο εμείς και εσείς απέναντι. Είσαστε κι εσείς. Μα εμείς παράγουμε, κύριε Είσαστε κι εσείς. Μα φυσικά. Όχι, για τους συνδικαλιστές λέω. Είσαστε κι εσείς, όλοι παράγουμε, κύριε. Οι συνδικαλιστές είσαστε είμαστε και εργαζόμενοι κάπου. Επειδή μου είπατε λοιπόν για το πάμε αν έχει κλείσει, σας λέω ευθέως. Μία επιχείρηση πείτε μου. Όλο το πέραμα, όλη την ευκοπεριστατική ζώνη, την έχετε καταστρέψει επί 20 ολόκληρα χρόνια. Προσωπικά. 60 εργολάβοι είναι εκεί κάτω. 70 εργολάβοι είναι εκεί κάτω. Το πάμε, κύριε, λειτουργεί εκβιαστικά. Στην άφηγο επισκευαστική ζώνη εργολάβη. Δεν περιμένω να μου πείτε κάτι διαφορετικό. Σας πω, αλλά αυτό που σας λέω θέλω να το πάρετε πολύ τη μετρητή. Να πάτε να δείτε. Κλείνω είστε το γιατρός μάλλον και δεν το δείτε. Είσαστε, ακούστε, ήμουν 11 χρόνια βουλευτής και έχω ελάτε, κάτω να... Ξέρω λοιπόν 70 αρκετά εργολάβη. Πράγματα και επειδή έχω σκοπό να επανέλθω. Ποιο είναι το υπερβολικό. Σας λέω λοιπόν ποιο το υπερβολικό. Σταματήστε να εκβιάζετε. Ποιο είναι σταματήστε να εκβιάζετε του εργαζόμενου. Ποιο να εκβιάζει του εργαζόμενου. Του εργοδότε. Και σταματήστε επίση. Και σταματήστε επίσης. Να πεθάνουμε, δηλαδή. Θέλετε την άποψή μου. Μα να πεθάνουμε. Μα θέλετε την άποψή μου. Μα σας λέω να πεθάνουμε. Σταματήστε επίσης να κάνετε κινητοποιήσεις στον πυρήνα της τουριστικής περιόδου. Όχι, δεν καταλαβαίνετε ότι κλαδεύετε το κλαδί στο οποίο κάθεστε. Τα λέγατε και παλιότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να την κάνουμε το Δεκέμβριο. Να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά θυμίζετε αυτούς που μαζεύουν τα σκουπίδια που στο μέσο του καλοκαιριού κάνουν απεργίας. Εσάς που πάτε έξω από τα ξενοδοχεία, τη στιγμή κατά την οποία... πετάνε στον δρόμο. Τη στιγμή κατά την οποία... Αυτό το πείτε στην κυβέρνηση, όχι σε μένα. Μα εσείς τα λέτε, εγώ παντού τα λέω. Η κυβέρνηση, κύριε. Δεν έχετε διαφορά. Η κυβέρνηση πούλησε τους συμβασιούχους. Δεν έχετε καμία διαφορά. Όχι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία τους κράτησε. Μην το ανοίξουμε και αυτό τώρα. Και ήρθε ο κύριος Γεωργίου. Και ήρθε τον κύριο Πεπέ, θα κλείσω. Και ήρθε ο κύριος Γεωργίου. Και ήρθε ο κύριος Γεωργίου για να το συνδέσω. Μισό λεπτό, κύριε Ρώση. Να το συνδέσω. Είπε ο κύριος Γεωργίου που σήμερα τον πληρώνετε. Προσέχτε με. Τι είπε. Ότι η κυβέρνηση Καραμαλή είχε πάρα πολλούς συμβασιούχους και έριξε τη χώρα στα βράχια. Αυτόν κύριε Καραμπελά και αυτόν κύριε Πεπέ, τον κύριο Γεωργίου, που ήταν ο βασικός
βραχίωνας για να μπει η χώρα στα μνημόνια, σήμερα τον αθώνεται και τον πληρώνεται. Σα συγχαίρετε. Μία φράση. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συνεχίζει μία φράση. Αυτόν τον εφήλιο πόλεμο τον περάσαμε. Δεν θα το ξαναπεράσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν καλοί εργοδότες, γιατί έκανε και ο κύριος Τσίπρας μία αντίστοιχη τέτοιο και μην γελάτε καθόλου. Εμά μου λέτε καλοί εργοδότες. Εσείς κλείσατε μεγάλη εταιρεία υποδημάτων μία μέρα πριν πάρει το δάνειο από την Άπαβα. Το 1%. Εσείς το κλείσατε. Αφήστε τα αυτά. Αυτά μία μέρα πριν πάρει το δάνειο. Δεν πιάνουν πουθενά. Μα δεν πιάνουν πουθενά, σας λέω. Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να δούμε όλοι μαζί πώς πάμε μπροστά. Έτσι, με τις διαφοροποίησεις μας και με διαφορές πολύ μεγάλες. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κατάφερε σε αυτό που είχε φτιαχτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με εποπτεία, με μάλλον... συγγνώμη. Με επιτήρηση. Ναι, λέω με μια διαδικασία την οποία δεν σε αφήνει να κυβερνήσεις, την οποία είχαμε δεσμευτεί από μνημόνια και συμφωνίες όλα τα προηγούμενα χρόνια, με συσχετισμούς ιδιαίτερα αρνητικούς, έχει καταφέρει να κρατηθούμε στα πόδια μας και να κρατήσουμε και τους πλέον αδύνατους. Τι να κρατήσουμε, όλοι, από εδώ και όλοι πέρα... στο πάτωμα είμαστε. Στο πάτωμα ήμασταν, ξέρετε. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, στο πάτωμα είμαστε όλοι. Λέω, 8 χρόνια στενόμαστε. Και πάμε χειρότερα, δεν πάμε καλύτερα. Το χρέος για πρώτη φορά τίθεται σε ρύθμιση. Δεν αντέχει άλλο. Αυτό είναι γεγονός. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε να γίνουν δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι να υπάρχει μια διαδικασία όπου η ανεργία, τα βασικά στοιχεία των ποιοτικών δικτών, με πρώτη την ανεργία να πέσει. Να δούμε ποιοτικά η εργασία να μην έχει τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ανάπτυξη που έχουμε στον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η μαθητεία που είναι χωρίς πληρωμή, εσείς την κάνατε, είχε συμφωνηθεί και προσπαθούμε να την κλείσουμε με ένα ποσοστό μικρό. Τελείωσε ο χρόνος. Υπόθηκαν όλα εδώ. Θα επανέλθουμε. Ώστε, εντάξει, παρόλα θα έχουμε τη χαρά λέω, λοιπόν, να έχουμε σήμερα, από αύριο γίνεται μια προσπάθεια και μια συζήτηση εσωτερική και στην Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε το σχεδιασμό μας για την άλλη μέρα. Δεν είμαστε πουθενά ικανοποιημένοι από την πολιτική που έχει ασκηθεί μέχρι τώρα. Δεν έχουμε καταφέρει να ανατρέψουμε για την καταστροφή στην οποία. Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού πιστεύει ότι πήγε χειρότερα, δεν πήγε καλύτερα. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, οι δείκτες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Δηλαδή, η ανεργία. Δεν έχουμε... Να πω δύο στοιχεία μόνο. Κλείσαμε. Τους παίρνουμε την ώρα τώρα. Δεν είχαμε μείωση του ΑΕΠ που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρχισε σιγά σιγά το ΑΕΠ να αυξάνεται. Με πολύ σεβασμό. Κλείσαμε. Δεν είναι στοιχεία αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Αναδείχθηκαν πολλά συγκρουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι βγάλατε τα δικά σας συμπεράσματα. Σπύρος Γκουτζάνης και Μάκης Κουρής. Απόψε είναι Πέμπτη βράδυ και εμείς επανερχόμαστε τη Δευτέρα με ό,τι προκύψει σε ένα τρίμερο που τα έχει όλα. Έχει Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γραμματείες. Έχει εξεταστική στη Βουλή αύριο. Θα τα πούμε όλα λοιπόν την επόμενη Δευτέρα στις 9. Καλό σας βράδυ.